Το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για την ανέβρεση νέου κτηρίου για τη στέγαση του πρώτου ΕΠΑΛ Κορίνθου, καθώς το κτίριο που στεγάζεται σήμερα είναι ακατάλληλο και έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πλευράς μαθητών και γονέων. Όπως αναφέρει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης, έχει ήδη στείλει επιστολές στον Νομάρχη Νίκο Ταγαρά και τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νόμου, αναδεικνύοντας τις ευθύνες τους και ζητώντας επιτέλους να τις αναλάβουν. Οφείλουμε όλοι, ξεκινώντας από το τελευταίο θέμα του επαγγελματικού λυκείου, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και όχι να εγκλωβιζόμαστε σε γραφειοκρατικές προσεγγίσεις, μεταθέτοντας τις ευθύνες σε άλλους. Επιτέλους, η χώρα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση και επιτέλους πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες στα πόστα ευθύνης τα οποία τους έχουν ανατεθεί. Βεβαίως, έχει ευθύνη η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, πρέπει να λάβει τις πρωτοβουλίες, αναγκαίες πρωτοβουλίες. Βεβαίως έχει ευθύνες και πρέπει να τις αναλάβει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Κορινθία. Έθεσα άμεσα το θέμα μετά τις συναντήσεις που είχαμε τα παιδιά και με το Σύλλογο Γονείων και Κηδεμόνων στην κυρία Διαμαντοπούλου. Θέλω να σας πω σήμερα ότι έχω στείλει ήδη επιστολή στον κύριο Ταγαρά, τον νομάρχη. Έχω στείλει ήδη επιστολή στον κύριο Λουμάνη, αναδεικνύοντας τις ευθύνες τους και ζητώντας επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Βεβαίως η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Παιδείας και της Υπουργού Παιδείας, Διαβίου Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων της κυρίας Διαμαντοπούλου θα αναλάβει τις δικές ευθύνες. Ήδη έχει ξεκινήσει η προσπάθεια κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας για την ανέβρεση εναλλακτικού χώρου, ξεφεύγοντας από τις μεγάλες καθυστερήσεις που χαρακτήρισαν την όλη γραφειοκρατική διαδικασία εδώ στην Κόρυθο. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Και σας το λέω με πάρα πολύ καθαρότητα, αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα θα δοθεί άμεση λύση. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανένα να κερδίζει χρόνο, είναι καθυστερή, δεν έχουμε την πολυτέλεια άλλων καθυστερήσεων με επικλήσεις, ανευθυνοϋπεύθυνες επικλήσεις περί άλλων που έχουν την ευθύνη για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και εδώ στην Κορινθία, όπως και σε όλη τη χώρα, ο καθένας από το πόστο και από τη θέση του θα αναλαμβάνει τις ευθύνες και θα υπερασπίζεται αυτές τις ευθύνες προς όφελος του λαού, της κοινωνίας, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, όπως είναι το θέμα της παιδείας και βεβαίως των υποδομών, των σχολικών υποδομών για τα παιδιά μας. Γιατί είναι τα παιδιά μας που κινδυνεύουν καθημερινά σε ένα άθλιο σχολικό συγκρότημα στο οποίο κάνουν σήμερα μαθήματα στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Κορίνθου.